13 Μαΐου. Και τι γίνεται σήμερα. Σήμερα κυκλοφορεί. Σφάζει κόσμο να αρχίσει. Το. Μπράβο. Ναι, μπράβο. Πρώτον. Δεύτερον. Doom. Doom. Σήμερα. Παίζουμε. Doom. Yes. So stick around. Και θα παίξουμε το single player campaign. Yes. Λίγο multiplayer. Nah. Μόνο single player. Και είναι το single player. Είχα chance να παίξω ευσές και είναι... Καθαρό το. Είναι ωραίο. It's good. Yeah. Good. So check it out. Doom. Let's go. Holy shit! Γράφει Doom μας την οχόνη. Και άλλαξαν το λογότυπο, γιατί το άλλαξαν το λογότυπο. Worst game ever. Περίμενε. Το font είναι το ίδιο. Ναι, αλλά αλλάξαν το texture. Ναι, το texture με τα biomechanical πράγματα. Λοιπόν, καλώς ορίσατε στο παίζουμε Doom. Προφανώς παίζουμε Doom, βλέπετε και εσείς. Doom. Με μένα τον Φρίξο. Και με μένα τον Ανδρέα. Λοιπόν, πριν να ξεκινήσουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το Gamers Boulevard για την προσφορά του παιχνιδιού. Shoutout στον Chris και το Gamers Boulevard. Για τον Doom, το οποίο μπορούμε να απολαύσουμε αυτή τη στιγμή για εσάς. Και σίγουρα όλους στο μυαλό μας έχουμε την ερώτηση, καλό, αξίζει. Βασικά υπήρχε μια η αρχική κάπως αποθαρρυντική άποψη. Αποθαρρυντική, κατακριουργήστηκε στο στυλ, ήταν καταστροφή. Εντάξει, φυσικά το ίντερνετ δεν είναι ακριβώς. Όχι, είναι λίγο τοξικό. Ναι, κάπως λίγο τοξικό και λίγο έχει φτάσει να υπερβάλλουν λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, without further ado, ladies and gentlemen, δυο δεκαετίες και μετά, Doom. Έχω εξηγήσει από τα ψες έναν game. Να το αρχίσουμε από αρχή. Αρχίσουμε πλέντι. Αρχίσουμε αρχή. Start campaign. Είναι κλειωμένα τα Nightmare. Ultra Nightmare. Ultra Nightmare. Permadeath. Ναι. Hardcore. Ναι. Δηλαδή, αν θέλεις απλά να μην περνάς καλά. Help me plenty. Το Brutal Metal. Το Brutal Metal. Το Brutal Doom. Το Brutal Doom. Το πιο δύσκολο difficulty ήταν Black Metal. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, και να αναφέρω πολλές φορές στο Brutal Doom σήμερα επειδή τούτο που παίζουμε τώρα είναι shiny Brutal Doom. Και that's perfect. Λοιπόν, το πώς ξεκινά, well, κάπως έτσι. There are rage, brutal, without mercy. Το rage δηλαδή, παίζει μια ενέργεια. Α, ναι, τα είχατε συστήμα, το easter egg tribute στο rage. Ναι, wow. Παίξες Rage. Έπαιξα Rage. Υπέροχα Skybox, τα καλύτερα Skybox που έχω ποτέ σε Rage. Και το Melee, το τρόπο που κάνουν React Bottles στο Melee. Ναι. Λοιπόν, ξεκινάω. Όχι, καθόλου. Εδώ Doom Guy μας δαμένει, μένω μες στις κατακόμπες, ξέρω εγώ του Άρη, Φλαρ, Φάε. Στις κατακόμπες του Άρη, άρεστη. Φίλε μου, της UAC, η οποία μπορεί να είναι μαθαίνει. Α, χτυπούμε. Κάνεις έναν απίστευτα κακό πιου-πιου πιστολούι για αρκήν, which is τέλειο για Doom. Τέλειο. Α, by the way, ultra settings στα πάντα. Με 1970 το παιχνίδι κάνει run όπως το γάλαν, πραγματικά. Και έτσι και μέσα σε πολλά busy frames κλπ. It runs like... Από την πλάτη μου είσαι ένα περίπου locked στα 60 frames, κάνω μικρές αυξομοιώσεις. Ναι. Τούτα recordings τα οποία υπάρχουν που και που για να σου εξηγήσουν την ιστορία, το πώς επέχθηκε το θέμα τα με. Μα και το ένα πράγμα που υπόθηκε είναι ότι όλα τα cutscenes είναι optional. Cutscenes. Option. Βασικά είναι in-game engine. Όλα in-game, ναι. Και έχεις, εντάξει, δηλαδή μετά από το πρωτοκάμε το Half-Life, επιτέλους κάνουμε το πλέον ούλια. Αν και κλασική στολή Predator πλέον λέγεται. Στολή. Λεμονίλες. Πεντάλφες, Μέταλ, Ανάδος, Doom, Emperor, Anthem to the Welkin, Αμέ. Ωχ. Γύλησαν το κιόλας. Αυτά. Εν, πραγματικά, εν ήξερα την Bethesda πόσο χεράκι έβαλε μέσα στο development. Αλλά, εν... Μα είναι publisher απλά η Bethesda. Ναι, ακριβώς. Όμως, παίζοντας το, έδωκα τους 2 ώρες ψες, μόλις κυκλοφορήσαν τη νύχτα. Έχει touches... Fallout. Που τα... να τα πω είναι FPA, First Person Adventure. Που τα... Elder Scrolls, τα Fallout, ας πούμε. Oh, this is optional, gives a crap.
Or is it? I can't skip it. Worst game ever. Worst game ever. Έτσι, για να είμαι νερό, τι με ενδιαφέρει για το Lime. Δεν είναι όλο ζόμπι, δεν είναι. Kill everything. Δεν θέλω γέμα. Θέλω το γέμα. Δεν το γέμα. Δεν το γέμα. Θέλω πολύ γέμα. Δηλαδή παραβιάσαν την υπόσχεση του εξ αρχή. Ναι, όντω. Ψέματα. Ψέματα. Καθαρά ψέματα. No cutscenes. Nope. Λοιπόν, με το πιστολίν το πιουμπίου, προχωρούμε, ακάθεκτη. Έχει η secondary, παρελθόντος το πιστολίν. Α, να και τα glory kills, παρελθόντος το μπορείς να σβήσεις ένα γυαλίζω. Πλά, έλα. Και τα glory kills δεν είναι απλά, α, εντάξει, σφάχνω τον με cool τρόπο. Κάμουσιν, minor ammo και headcrops. Ναι. Αλλά από ό,τι είναι αρκετά στρατηγία μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Ακόμα πιο στρατηγικά είναι το chainsaw. Ναι, ακούστε και είναι τούτο. Το οποίο δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις πλέον όποτε θέλεις, θα το κουδώ. Κάνουμε και ο shotgun, θα με. Ω, ευχαριστώ, δεν το χρειάζεσαι εσύ, χρειάζομαι το εγώ. Μάλιστα. Yep, that's the shotgun. Yes, indeed. Να και το πρώτο μας η μάνα μου τους πολλά πιο μισερά το πόνες που πριν. Βιλιάζει και τα μικρά τα fireballs και κάνουν και λόγω και μεγάλο fireball πλέον. Το είναι. Κάνουν και climb τείχους. Έλα βέβαια. Και όπως κάνουν λόγω το fireball, αν το πυροβολήσεις απλά πέφτει του χαμέ. Λοιπόν, και όλο έχει αμπάσεις μέσα στο νόημα του τι γίνεται να μην. Έχει και πόν το climbing. Έχει double jump. Κάνεις ένα unlock. Τα πόσμα από όλη κατά. Όταν νομίζω ότι μαζεύονται τα kill zones από ό,τι έχω δει και ακούσει είναι πολλά location based. Δηλαδή... Αν είσαι λογίσιο διαφορετικό, αν είναι κοιτάς πάνω που πάνω, ας πούμε, να το δοκιμάσω. Ποιου. Δεν πέθανε. Φτού. Έχουμε chance τώρα, επειδή είναι τα πράγματα. Καμή στα κύριες. Και βασικά γίνεται μια μικρή αρένα. Με φόρμες δαμέ και πρέπει να καθαρίζεις τα demons πριν συνεχίσεις. Είναι πολλά organic το που κάνουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι πιο άλλη ένα shooter το single player από το multiplayer. Μα να σου πω, από ό,τι τσεντζούρ που ήταν να αναφέρω και προηγουμένως, το single player νομίζω είναι pure ID development. Ναι, ακριβώς. Ενώ το multiplayer ήταν outsource. Ναι. Συγκεκριμένα νομίζω τα παιδιά που έκαναν και το multiplayer component του Halo 5. Α, ναι. Νομίζω. Ξήγα για πράγματα το νομίζω. Καλησπέρα. Εντάξει, να σου πω ότι οι αρχικές μας αντιδράσεις όμως για το multiplayer ήταν λίγο, νομίζω ήταν και λίγο η προσδοκία ότι ήταν να παίζει λίγο παραπάνω από το Quake. Ναι, που παίζοντας στο single player είναι έτσι που το θέλα. Ναι. Fluid, έναν ομαλό, ωραίο, όχι stiff, στεγνό, νερόβραστο multiplayer. Ναι, φυσικά με την άλλη, εντάξει. Μιλούμε για το Quake όμως, μιλούμε για το Doom, κάτι το οποίο πιθανόν και αρκετές κριτικές που έχω δει online, νομίζω λίγο συχίσαντα. Ότι το Quake είναι το Doom. Ναι, ενώ το Doom δεν έχει το multiplayer legacy ενός Quake. Όχι, μετά από τα αρένα όχι, παρόλο που το ξεκίνησε το Doom. Ναι, ξεκίνησε το πατέρας του FPS, δάμε, ενώ... Ναι, σίγουρα. Εντάξει, μπορεί να ήταν ρεγινό, τρομή γενική απογοήτευση. Τα γραφικά γενικά είναι απίστευτα σε όλοι. Και επαναλαμβάνω, ultra settings και κάνουν ραν... καταπληκτικά. Φωτισμός, ωραίος. Πλιπ. I'm willing to take full responsibility for the horrible events of the last 24 hours. Έχει μια ιστορία με το που εν το κλασικό ανοίξαμε μια μπύλη και βγαίνουμε την ιδέα μου, δεν σπόξω. Και φαντάζομαι σε κάποια φάση ένα μπούμε και κόλαση. Έχει 36 ελέγχη στο κεφάλι. Πάρα πολύ. Θέλω να το σκέφτε τώρα. Zombie, sergeants, imps, pinkies, με barons of hell, οι πρώτοι. Είναι τους σκελετούς τους με τα dual. Τι είναι το Doom 2 Revenants. Doom 2. Έχει τους πιάνε. Καλό είναι σου έβαινας, of course. Να και ο Άρης, παρελθόντος.
κάνουμε λίγο impact compensation. Okay. Ιστορία, πρέτρα, αντιλαμβάνεσαι. Και ο Λόης αφορείς ότι είναι corridor shooter. Είναι. You think so? Πώς δεν είναι. How is this a corridor shooter? Η κατεύθυνση που μπορείς να πάρεις, ναι, ναι. Τούτο που εννοείται με corridor shooter. Ενώ σου, εντάξει, κομμάτα με ένα, είναι ψευδέστη το ανοιχτού. Που να ξεκινήσουν τα στάδια, εννοούλο secrets, εννοούλο διάφορα πράγματα. Εντάξει, είναι το παραδοσιακό το ενώ σου. Το παραδοσιακό. Σε σύγκριση με κάτι όπως πέρσι τώρα το πρώτο Crysis είπες και τα Far Cry, τα πιο πρόσφατα. Όχι ανώπλογο, ενώ... Ακριβώς, δίνεται σου ευκαιρία, πες έχεις ένα στόχο και να πάεις τσομία, ας πούμε μπορείς να έχεις 15 διαφορετικές στρατηγικές για το πώς να νιώσεις το πράγμα. Τούτο, είναι προφανώς, δεν είναι point A to point B, and that's perfectly fine. Ε, Doom. Ναι, είναι το Doom. Είναι ένα main open world Doom, ας πούμε. Και μετά μπαίνουν και άλλα πράγματα μέσα. Weapon modifications, armor modifications, έχεις runes, τα οποία κάνουν customize τον τρόπο που παίζεις στο παιχνίδι, ας πούμε, κάποιες αυτές φόβους ταχύτητα, melee strikes, ammo slots, ας πούμε, έτσι πράγματα. Πολλά, it's το περίμενα, ας πούμε. Νομίζω να κάνω σε κάτι πολλά μανιλέ. Αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος μέχρι στιγμή που δούμε. Γεϊ, αδίλα, δαίμονες. Ναι. Είναι αρκετή ευθύ για τα πρώτα στάδια, ας πούμε. Δεν το περίμενα ότι είναι. Εντάξει, είσαι έτσι σε ένα medium προς hard difficulty level. It gets real fast. Ναι. Και φαντάζομαι το ultra violence πρέπει να αρνέρνει. Το nightmare εννοεί. Well, το ας το nightmare. Το nightmare σίγουρα δέρνει. Το nightmare δέρνει και μάλιστα τραβάτσια βιζιά σαν μαλάχη. Το ultra violence έτσι νόμου εν πρώτα απ' όλα ξεκλείδωτο. Το ultra violence, το nightmare κλειδωμένο μαζί με το Ultra Nightmare για τους πολλάτους extreme. Hop. Grenades. Why not? It caught with the times and no... Gravilla. Ναι, Gravilla. Είσαι encouraged να κάνεις explore. Να δεις γύρων, να δεις secrets και σπουλά. Μα ίσως και ένα πρόσφατα ανακαλυφθήκε λίγο πριν την κυκλοφορία. Παρουσιάστηκε ένα πολλά σοβαρό easter egg. Ωστό, που βασικά κάνεις access ένα διάδρομο ο οποίος είναι... Classic Doom. Classic Doom, ναι. Εντάξει, δεν τον είδα ακόμα προσωπικά. Αλλά φαντάζομαι chock full of easter eggs. Και είναι, μιλούμε έτσι. Ναι. Το... όταν κάνεις upgrade, ας πούμε, τα ability σου και κάνεις upgrade το protection σου, το ability που σε κάνει μπιούν στα βαρέλια ονομάζεται Barrels of Fun, όπως το στάδιο του Doom 2. Ναι. Ξεκινά και ένα ring με βαρέλια, ας πούμε, και γενικά ένα στάδιο ούλο βαρέλες που κάνουν boom. Ναι. Yeah. Έχει γεμάτο touches, και έχει μικρά figurines του Doom guy. Bubblehead φάση. Not really bubblehead. Ναι, κάπου δεν είναι ο πρώτος που έκανα όμως άλλο. Κάτι σε έψε και ξεκουρνείς αρκετά καλά τους χάρτες. Δεν τέλος πάνω γίνους που είχα το chance να παίξω. Ξέρουμε πόσους χάρτες έτσι, από ό,τι έχω δει online βλέπουμε 12 ώρες καμπάνια. 13-14 ώρες, yeah. Which is respectable για έναν FPS. Λένε, πλέον, εντάξει. Φυσικά, υπάρχει και το θέμα λίγο του padding. Δηλαδή, sorry, αλλά είναι 13 ώρες... Weapon mods. Αρέσκει με το explosive shot που ουσιαστικά είναι grenade launch, ας πούμε. Αν είναι το στυλ 13 ώρες, αλλά τις 12 που γίνες απλά βουράς να γυρεύκοντας ένα keycard σε πανομοιότυπα corridors, τότε sorry, no, this is not extending gameplay. Εντάξει, έχει τρέξει με μια keycard, δεν θα σου πω, αλλά είναι τεράστιοι χάρτες. Το τρίτο στάδιο απλά είναι τεράστιο. Έχανεσαι, γιατί κακός ή καλός έχει κόμπας.
αν δεις που πάνω στην οθόνη σου κόμπαρ, ας πούμε, στο HUD, δεν πρόκειται να χαθείς. Αλλά βλέπεις ότι είναι έναν cakewalk. Έχει, ειδικά όταν πιάνεις με τον κανονικό το ρυθμό του παιχνιδιού, όταν τα κυριολεκτικά από τα βήματα του παιχνιδιού, όταν μπαίνεις μέσα στο UAC facility και είναι διαδρόμοι, είναι πολλά απλά platforms για να πηρήσεις πάνω να κάνεις, ας πούμε, τη στρατηγική σου, how to deal with the fight. Αλλά αν πεις το ρυθμό και μετά, it's, that's where the game shines, πραγματικά. Ναι, πιο Twitch πράγμα. Ναι. Ένα λεπτό να κάνουμε δύο μεγάλη λεπτά να με. Ναι, κάνε το σημαίνει. Κι όμως, το alternative version του πιτσούγγιου είναι ένα single stun shot που είναι αρκετά δυνατό. Πλουπ! Και να ακούσεις, παίζει η 1M1 η μουσική. 8-bit. Στα δεξιά σου είναι κάτι. Έχει για άνθρωπο, είναι ένα κουλιά που θα μπορούσα να αντί να δοκιμάσουμε ένα μοτσακίστο που θα ακούω. Για να κάνω μοτσακίστο. Γεμάτα. Πολλά απολαυστικό μετά με το chainsaw, υπερβολικά απολαυστικό. Που εντάξει, είμαι διχασμένος του, απλά το chainsaw ας πούμε να ήταν free of use, οπότε θέλες. Ναι, και όχι, επειδή διάσου την ευκαιρία να είσαι ένα τεράστιο άμμο down. Να σου πω, επειδή είναι λίγο. Νομίζω πάλι υπάρχει λίγο περισσότερο νοσταλγικός παράγοντας, το ότι όλοι θυμάστε το chainsaw, αλλά η αλήθεια είναι ότι πόσες φορές χρησιμοποιήθηκε το chainsaw. Ναι, θα με έχεις δει. Είναι actual gameplay. Ενώ σου... μόνο στην ανάγκη, με τους pink hispers, μέσα σε διαδρόμους που έχουν ναι, μπορεί μέσα, αλλά έντρεσαν πως ήταν να κάτσεις να βγάλεις όλο το παιχνίδι με το chainsaw, γιατί το στάξει. Σίγουρα κάποιος το έκαμε. Εννοείται. Εννοείται. Πού είναι. I actually died. You died. Wow. Σκοτήσεις το zombie. Όχι, κάποιος, για να το πάθει ρεύμα, σημαίνει ότι κάποιος μου είσαι από πίσω. Κάποιο soldier του πιο πιθανό. Εντάξει, μιλούμε θέμα στο τρένο, μπορεί να συγκεντρωθώ. Και είναι ωραία να συγκεντρώνεσαι για να έχεις τα surround σου. Και παίζω με χαμηλό ήχο και να έχετε εσείς καλό ήχο στο βίντεο. Αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, ένα speedrun. Doom speedrun, εδώ. Οτιδήποτε και από πριν. Γραφικά μιλώντας, είναι όμορφο, περιποιημένο, αλλά νιώθω σαν πως και το συγκεκριμένο environment πράγμα. Σε ένα καιρό φας. Ναι, είναι όλα πορτοκαλιά. Πορτοκαλιά προς κόκκινα, με λίγο καφέ. Είμαστε στον Άρη, sorry. Ναι, κατανοητό, ναι, λέω σε έτσι, κάτι τέλος να ήταν όλα μπλε. Ροζ. Με tropical jungle, ας πούμε. Ναι, είναι όμορφο. Και λέω, σε level design και γενικά κάνουν πάρα πολύ καλά, πάρα πολλά καλή δουλειά. Αλλά, πάλι είναι μεγαλύτερος. Yeah, αρχίγα. Έχει μια δεκαετία που για αυτόν τον look. Έχει το λίγο φάση, είναι ένα charge shot. Right. Άι, πεινά! Άρμο, πάλι πράσινο για τη στερό, όπως πρέπει. Το χέλι είναι μπλε, όπως το original blue. Έτσι. Και εσύ. Ο κύριος. Και ο κυρίος. Άου. Εντάξει, λίγο και σφαίρεσε κάποια φάση. Εντάξει, πιο μετά πιάνεις παραπάνω όπλα. Λάξε ένα ρίξο ρίλο. Όχι, κάνω κανένα ρίλο. Και ευτυχώς έχει χρήση το άρμα στο παιχνίδι, οπότε δεν το παράσα σκούπα. Αλλά σε στα μότς παστόπλο. Με το άρμα. Και
κυριολεκτικά βάλει τα πάνω στο όπλο. Ενώ δεν μπορεί να βγάλω το άλλο μοτ του, αλλά όταν και βάλω μοτ, κυριολεκτικά βγάλει και βάλει το άλλο μοτ με το R. So R actually has a use για να μην το κάνω τα σκοπά. Χωρίς να γίνει οτιδήποτε. Πάει και εσύ. Πάει και εσύ. Εντάξει, έπαιξε και λίγο μάθη δέρευσες, για να είμαι ειλικρινής. Απλά για να πω. Άλλαξαν τίποτα από το Open Beta. Έχει άλλο 7 game modes. Ah, whatever, okay. That, whatever that means. Ενώ έχει άλλο 7 game modes. Ένα άλλα στοιχειώδες, ας πούμε, γενικά η ροή του παιχνιδιού με τα loaders και τα λοιπά. Yo, same thing. Exit μας. Όπως προαναφέραμε στη διάρκεια του παίζουμε Doom, το παιχνίδι ήταν μια προσφορά του Gamers Boulevard που είναι ευχαριστούμε πάρα πολύ, ωστόσο το Gamers Boulevard έδωσε μας και merch. Merch. Official φανέλες της BioWorld που είναι επίσημος αντιπρόσωπος του αεκόντος των προϊόντων BioWorld, πάρα πολλά διάφορα video games έχουν συν ρούχα τα οποία μπορούν να παραβρουν στο Gamers Boulevard, ωστόσο έχετε ζητήσει την ευκαιρία να κερδίσετε μια που δώσετε σφανέλες είτε με το καινούριο λόγο είτε με το παλιό το λόγο, που είναι πάρα πολλά καλές. Το που πρέπει να κάνετε είναι να γράψετε που κάτω στα comments μετά που να κάνετε subscribe ποιο είναι το αγαπημένο σας όπλο του Doom, ιστορικά πάντα. Ποιο είναι το αγαπημένο σας όπλο του Doom και ένας που σας ή μια που σας θα σου κάνει. Wait, δεν είναι καθόλου εύκολη απάντηση, διχάστηκα. Λοιπόν, subscribe, γράψετε που κάτω το αγαπημένο σας όπλο του Doom ιστορικά. Right there, και έχετε chance να κερδίσετε και εσείς. Εάν θέλετε Doom να πάτε από το Gamers Boulevard, να την καλέξετε. So how do you play Doom? Χάρτης κατά... Τι εννοείς? How do you play this game? You play... You shoot shit. You shoot shit? You shoot shit, yeah. You shoot some shit. Press through your heart and paste to continue. Know you are enemy. Yeah. Know you are enemy. Yes, yes, of course. But I guess... Look at this, it's good looking. Σε ένα παιχνίδι όπως τον Doom, everything is your enemy. Ναι. Το λοιπόν, tab, τι έχει, automap. Actually, έχει πολύ μπράβο το tab. Νομίζω το automap τους. Με weapon upgrade points, explosive shot, purchase, δεν έχουμε τίποτα. Πιστεύεις ότι στο κανονικό μου run, στο άλλο slot, έχω 7 weapon upgrades και δεν ξέρω πάνω να βάλω. Μόλις τώρα έμαθα, thank you. There you go. Yep. Υπόψη είναι ότι ακόμα και οι developers λαδούσαν παιδιά, θέλετε να ασχοληθείτε με τα upgrades and just play the game με το challenge και είναι challenging. Και είμαι σίγουρος πως στη συνέχεια που μπαίνουν και οι Mancubus μέσα και οι Revenants και οι Barons of Hell γίνεται τις bombs. Πάρε την bomb να... Ναι. 36 enemies εδώ τσάμι ας πούμε. Imp, το οποίο φατσάρει Imp. Ναι, κάπως λίγο κρατήσαν το. Αλλά έκαμε έχουμε τους possessed soldiers. Ναι, δεν περίμενα κανονικά zombies, ενώ δώσουμε κάτι διαφορετικό. Να σου πω, είναι καθόλου άσχημο. Ναι. Και είναι αρκετά όμορφο το character design του. Ναι, είναι typical zombies όπως ήταν στο Doom, ας πούμε. Έχουμε... Οπότε είναι μέσω του κώδεξ που ανακαλύπτεις το lore, να πούμε, την γενική ιστορία. Ναι. Και άμα κάτσεις να ακούσεις τα recordings. Mm. Ενώ μια γυναίκα η οποία ξεκίνησε ένα cult μες στο USC base του Άρη και άνοιξε επίτηδες κατά αυτής του τη μπύλη της κολλάσεως και έγινε αυτό που έγινε χωρίς να ξέρουμε ακόμα γιατί ήταν μέσα κουτί είναι ο Doom Guy και έφυγε από το κουτί να πέσει μόνο τα αριστερά. Το Q αλλάζει όπλο, το F είναι το μέλε σου, το right click, αν κάνουμε να πατήσεις right click με το shotgun, έχεις το explosive shot, αλλά πρέπει να έχεις παλινό right click και να κάνεις left click. Να κάνεις activate το άλλο type of shot. It runs very well. This game is πραγματικά φτιαγμένο για να το παίζεις loudly. Εμπέζει συνέχεια μουσική, που για κάποιους είναι κακόν, για κάποιους είναι καλόν, όμως και αν μπαίνει μουσική είναι πολλά ωραία. Νομίζω you can... Α, είσαι, είσαι μου μπούτια βάζω το... Ωπ... Έτσι πώς την αρχή, έβγε. Σωρά. Χάθηκες πιλέ, ναι. Είδες.
Worst game ever, μάνα. Worst game ever. Και πρέπει εγώ τώρα να βρω το κόκκινο που βγούμε στο κόκκινο δωμάτιο. Γυάλιζε. Πρεσίρε. Πρεσίρε. The most subtle of cues. Για να μέσα τον πήξει μέσα στα μου. Πρέπει να πατήσω να πατήσω και το Apex πρώτα για να βρει τη για να δώσω δύναμη του χαρακτήρα. No. Τυχώς, sorry. Να μου λείψουν τα shells. Ωραία. Έχεις 11, ρε. Εντάξει, Genie είναι ένα melee strike και finish. Ενώ Genie ήταν κυριολεκτικά απλά 5 health points. Έτσι βλέπει το σκοπό. Του το θέλει. Ωου. Αντιχήματι μέσα στις λούτσες. Αφού είναι και verified. Δοκίμασε να αφήσει, επειδή για να δούμε να αν αυτά είναι. Έχει secret πάνω αυτή τη σπίλα. Ναι, δεν το τρέσω, πρέπει ξανά. Δεν έχει double jump, μην πατάς στο space πιο χωρίς κόμμα. Ένα έχει ύστερα, φαντάζομαι. Hop! Armor, secret found, crown, μουσικού. Quite the explorer. Doran the explorer. Είμαι το σκοτεινό. Τώρα επειδή έχουμε και πολύ φως μέσα στο δωμάτιο. Alright. Τα κακκύβα μας όταν είναι και πολλά φωτεινό. I can't see where I'm going. Oh my god. Πίδαγε μου, πίδαγε μου. Thanks. Yes. Drop and go. Also, follow compass on top. If you lost. Ah, compass. Very simple. Compass, I did not notice the compass. Thanks. Εσύ, η λαλή σου που να πατήσεις στο κουμπί είναι τζίδες στο μέσο, εσύ προχωράς. Προχωράς. Ναι. Έτσι δεν το πατάς. Έτσι πατάς. Είμαστε στα 27 λεπτά. Παιχνιδιού, αλλά παίξουμε άλλο λίγο. Έχουμε άλλο 10 λεπτά. Να παίξουμε άλλο λίγο, κανένα 15 λεπτά. Α, 15 λεπτά. Ενώ δεν θέλω να ρίξω. Να κάτσουμε να γυρίσουμε τον Μπόρα. Δεν θέλω να ρίξω. Πέλιστε αρκή μπάρε. Πώς τα κατάφερες. Άρχισε όλο το παιχνίδι. Απλά να δει και ο κόσμος ότι εγλίωρο, εν visceral, εν precise, εν doom. Εν doom. Ναι, πού είναι όμως. Ναι, κατώ. Ναι ρε. Φλαπ. Πού είναι εδώ. Φλαπ. Συνέβαια. Όπως είπα, ελπίζω μόνο λίγο να αλλάξει το level design. Δηλαδή, είναι στραστάδια επειδή... Θα πάει σκόλαση να αλλάξει, ενώ... Ναι. Με ένα strike και finish, το ίδιο έτσι. Ούτως είναι έτσι. Hold right click και πάτα left click. Κάμε ράτσο εγγονίδα, πάνω να oh, ναι, 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 ενώ ο τρίτος θα έρχονται και Hell Knights που είναι πολλά πιο σοβαρό αντίβαλος. Τέλος είναι πολύ καλό για να παίζουν ή τρία Chains of You. Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Κρεατήλα. Όχι, όχι, καλά, κατσί. Οπ. Εσύ. Εάν τα χέρια. Α, είχε έναν ύπνο να κάνεις σε... κάνουν πικνίκ, κυρίως. Ένα έχει bunny hopping. Worst game ever. Worst game ever. No bunny hopping. You can jump there, it's okay. Oh. This is Sparta. Το lore που λάβεις. Ναι. He's not gonna pick up speed. Yeah. Don't try it. Really? No. Πεθανές. Μάρκετ. Μάρκετ. Κι όμως, όσο δεν έκαμε στα κομμάτια. Interesting.
Speaking of which, give it to me. Ένας κανονικός εχθρός, ένα fuel cell, η μεγάλη θερμοκρασία. Θα βρίσκομαι εχθρό με θερμοκρασία. Τι έπαθει ο κύριος Ανέρε. Πάντα είναι αφίδο. Ναι. Όπως πάει, ζελά. Α, δεν τρώω και κακό. Actually, βοηθά πάρα πολύ. Ναι. Δεν έπρεπε να είναι. Δεν είναι αγαπητό. Οκ. Worst game ever. What is this bullet? Είναι ρεαλιστικό. Καθόλου. Είναι ρεαλιστικό. Με φτιάξα πέρα. Δεν μπορώ. Δεν το πάμε έτσι πάνω. Πώς οι πουνιές, πώς διόγραφοι. In all honesty, it's satisfying. No. Έχω το κουραστεί, δηλαδή είδαμε κάτι παρόμοιο στη σειρά του Dead Space. Εντάξει, εντελώς διαφορετικό context, εννοείται. Survival horror, σε ένα σημείο δεν ξέρω πώς είναι, δεν έχει hint. Εντάξει, survival horror, το Dead Space είναι το definitive survival horror. Το Dead Space, μην πας πίσω, please. Απλά λίγο εμένα προσωπικά, λίγο κουράζομαι. Πλέον αρχή, εντάξει, μην... Αριστερά, περίμενε να περάσω το βαγονάκι. Αμέσως σε κάμει και εμάνε πίσω πάθατε. Ναι, αλλά πρέπει να... Ευτυχώς πώς σου λέω. Για το λαβόνι. Απίθει και λέτε το κάνει μόνος. Και άμα κάνεις εξπλώτ τον εαυτό σου με δικά σου κρυχτικά φεύγει η φάτσα του Ντούγκα ή πας στο Βάιζορ. Εν πολλά ωραία. Εν πάρα πολλά ωραία. Πού να το ήμασταν. Έρχεσαι ο Σίνης, ο ξαναπινάρχει, είναι in that room. G to activate. Console. Console, yay. Which reminds me, by the way, να πατήσεις IDK, FA, IDDQ, δεν κάνει τίποτε. Εν ήξερα στο console να αλλάξει κάποια πράγματα. Οπότε όταν πεθάνεις ή μόλις που κάτσουν τα παιδιά να δένουν το κάχρι τους, π.χ. μάλιστα, θα δοκιμάσουμε στο console τα cheats. IDQ, IDK, θέλεις κόσμο, θέλεις τα όπλα. Ειδικά τότε το να ξέρεις είναι πολλά στρατηγική, πολλά μεγάλο στρατηγική element. Να ξέρεις ότι αν έχεις όλα τα fuel cells γεμάτα, μπορείς να ρίξεις ένα monkey boost με ένα κλικ του Jason. Και όταν αυτό είναι αλήθεια. Μόνο για λίτρο για λίγο. Ένα λεπτό. Πάρκα λίγο. Άνοιξε το κονσόλ. Λοιπόν, IDKFA. Unknown command, worst game ever. Delete. I'd speed spot. Good. Death mode. Okay. I keep it. Ready to disable the loop mode, we start the game without accessing any developer tools. I thank you. Dude, this ain't God mode and no in death mode. No music is taul la pena fsadis. Alright. Notice. Yeah, that's fine. Nope. What the issues? Nice. Τι ώρα πραγμα ρίξα αυτό το παιχνίδι για να keep the dead mood. Εντάξει, μπρος. Δεν έχει πρόβλημα. Απλά εντάξει. Παιδιά, αγράψε το code μέσα στο πίντρε. Αγράψε το code μέσα στο console, ξεκινά το dead mode. There you go, μάθαμε και κάτι. Α, έχουμε και crash. Ναι. Που εντάξει, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο ενώ γράψες code μέσα στο console. Ναι, και δεν κάνουμε ένα ρεκόρ. Ένας ατσιλίζει. Πρέπει να παίζεις αριστερά. Να πέτει. Απέκει. Ρα. Οπ. Απ. Εντάξει, κούτσα. Να. Άρα.
come here. Short του να κάτσω στα μέσα θέλω να παίζεις 3 ώρες Doom, ας πούμε, μπιντωμένα, ας πούμε, να πεις, νομίζω είχα αρκετά, είχα ένα, ας πούμε, ενώ... Να σου πω, είναι ωραίο, είναι λίγο tighter από το multiplayer, εντάξει, θα έχω λίγο την ευκαιρία να δω το multiplayer, να παίξω λίγο, κάτι από matches. Θέλεις το κίτρινο κίκαρτ, ρε. Ωοο, κίκαρτ, 2016. 16. Ναι, 16, ναι, 16. Ωοο, καλησπέρα. Right click. Ωραία, όχι τόσο μόνο. Μάλιστα. Α, ναι, κάνουμε το κομμάτι εδώ, είναι ωραία. Ενώ, κυριολεκτικά, απλά έναν survive φάση, ενώ έρχονται συνέχεια demons, you have to survive, but after you activate, of course. After the last flop, I am going to do another Gino. Easy. We are here. Ah, whoop. This is going to be there. Pulls and battles. That is postal mass. This is no, no. Όπως πρέπει! Άντε ρε! Εντάξει, έγινε να πεθανήμως, ενώ επανέρχονται στα βιβλία. Παραλαμβάνω μπορείς να σβήσεις τα shiny parts, για να μην αμερίσεις τώρα. Εντάξει, δεν είμαι particularly distracting. Να βοηθήσεις. Κινούν μακριά, κάνουμε και το right click, ό,τι θέμα. Αντί να μάθεις ένα πένις κοντά, αυτά. Και μετά πρέπει να παίξεις στο giant. Το FPS στο giant, για να καθαρίσεις τα κατάλληλα. Να ήταν visceral cleaning simulator, κάτι τέτοιο. Not sure. Αλλά ήταν γεωλεκτικά, πρέπει να σφουγγαρίζεις. Τέλειο. Τέλειο. Φέτεις τον κλίμανο για να σύνδεις μέσα τα κομμάτια. Mouse wheel το grenade, θα το κάνεις κλικ. Demonic presence eliminated. Μάλιστα. Follow the compass. I guess so. A choker, don't push it out of the cave. Don't dismiss the place so fast. I don't miss you, but I'm going to get it. Yeah, I'll spin it. Chains of fuel, it is what it is. Lay activate. Real life. Αν πατήσεις το κουμπί, έρχεται πιο γλυκά, το ξέρεις. Ναι, σίγουρα. Είδες. Είδες όμως πριν. Ναι, είναι ακριβώς. Ναι. Είναι όπως ένα άνθρωπο που κάθε μέρα, κάθε ώρα που περνά πεις, τώρα να αφήσει ο κομίτης, τώρα να αφήσει ο κομίτης, τώρα να αφήσει ο κομίτης και μετά από 38 χρόνια από τέλος πέφτει κομίτης και κάπως ίδιες που ας είπα. Yep. Κάπως that's not even funny at this point. Γιατί ας ελκύεις πάνω στα πτώματα των συνεργατών σου. Ξέρεις, μπορεί να είναι δαίμονας. Ούτε όλοι ήταν. Όχι, νομίζω πως όχι. Για να μην στέκεται και σε βράβο πίσω, είναι δαίμονας. Είναι possess. Weapon upgrade. Εντά και στο charge blast, ρίπι τριών χαρτούτσιων, ας πούμε. Χαρά. Αν πατήσεις R, πατάρ να ρίσεις. Αλλάσει το mod, ακριβώς. Πρώτη μου charge shot για να μην πει. Ωστόσο, είδα το explosive shot, είδα τη γλύκα του charge shot μετά όμως που έρχονται οι Hell Knights. Θα κυρίως. Άνοιξε η Castle Chains. Άνοιξε η Castle Chains.
Μάλιστα. Το ήταν το θέμα που προνοεί ότι μας έχει τελειώσει ο χρόνος. Ή κάπου να μένει να πρέπει να βάλουμε μια τέλεια για το gameplay. Είπαμε να με δείξουμε πάρα πολύ. Να σου πω. Νομίζω δείξαμε αρκετό. Δείξαμε αρκετό, αλλά η Shell μου πει ότι είσαι ένα συγκεκριμένο easter egg. Αναφορά σε ένα έργο συγκεκριμένα. Really? Ναι, αλλά είναι συλλάβες τώρα. Είναι συλλάβες τώρα. Αν θέλεις καμενό το παιχνίδι μου. Ενώ... Αλλά εντάξει. Έχει γεμάτον easter eggs το παιχνίδι. Που τα ονόματα κάποιων abilities, που τα ονόματα κάποιων δωματίων, που references μέσα στα levels, references όταν πεθανίσκεις π.χ. πήρατε μέσα στην λάβα να δείτε μολάστιο. Γενικά πολλά tight δουλειά. Πάρα πολλά tight δουλειά. Και τούτον κάνει με να πιστέψω ότι ήταν η καλύτερη επιλογή του να το καθυστερήσω. Να κάνω σε scrap τον Doom 4. Για να βγάλουν το Doom. Και από ό,τι φαίνεται πολλά καλά εγκάμαση. Αχ, τι πέτσι, νο. Τελειώνει το στάδιο ή... Νο, 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 καμία σύνταση. Να ξαναφύγεις έξω. Τώρα το δεύτερο λάδι, δεν το δεύτερο λάδι. Ναι, όμως. Εντάξει, λίγο shooting gallery, νόσο... Ντούμα, μακριό. Ντούμα, shooting gallery. Απλά, δώσ' μου δωμάτια, ας πούμε... Με κρατήλα. Και... Λαδάρι. Όχι. Ένεση, ένεση, ένεση. Όχι, ένεση πιο. Τι μου κάνεις. Καταλέξτε μου πίσω. Ένεση το μασίνα, ναι. Λείψες το. Really. I go. Can you read? You broke the game. Wait, look around. There might be a secret. Wait, dev mode, re. Ναι, καταλάβεις ότι δεν χάνεις κι άλλο. Αν δεν γίνω. Εν και γίνω. Λοιπόν, πάμε. Εντάξει, πας τα κύριε. Νο. Αφού είσαι ήδη invulnerable, ας πούμε. Έγκαμνης κλιπ, οκ. Εδώ και μέσα στα χαντάτια, μέσα στη λαξιά. Πρέπει να γίνει τίποτα. Δεν είναι γενικά διεμπτώσω. Εμπότελετ χώρος του, ενώ... Ναι. Εδώ μέχρι να δείτε, ας πούμε, τα λίγα πράγματα... Α, he's floating in here, εντάξει. He's walking in the air. Εντάξει, πέρασε. Εγώ τώρα πάω στο να βρω τον τελευταίο αρχηγό, που υπολογίζω ότι είναι Τζιπάνο. Νομίζω στην κολλασία, δεν είναι αρχηγός. Τζιπάνο. Εντάξει, okay. The Dark Tower. Ναι, α, announced. Οι τρεις άλλοι παρμαλίστες. Αρέσκει μου το γεμόνουν, ξέρεις. Ξέρεις κάτι... You know me to be here, okay? Ναι, εννοείται, εννοείται. Κλειπ. Απλά, ξέρεις, θεωρήσουν τα low poly geometry τα οποία βάλουν στα περίχωρα τα οποία you're never meant to see. Ναι. Πολλά αεροπλόνια αξιά. Πάνε αυτό το σημείο. Ρεμετσίρ. Πώς θα το λέει. Σκόνη για κρύψα, αλλά και πώς θα το λέει. Έχεις φύση, τι είναι έχεις φύση, ναι. Έχει berserk mode, που βγάλει τα φύση της έξω. Που ενώ πιάνεις pick-up και ναι. Και όχι διαφορετικά rip and tear animations σε εμάς. Α, πολύ καλά. Εντάξει, το πρώτο στάδιο ονομάζεται το rip and tear. Όπως που ερέφερες ουσιαστικά στο berserk που πιάνεις. Το μαύρο το health που ήταν το manager 2. Πολύ καλά, οπότε ήταν dev mode. Αυτά. Πάμε να κάνουμε μια αναποφώνηση για τον Doom. Exit to main menu. Οπότε παίξαμε Doom. Παίξαμε Doom και νιώθω ότι πραγματικά παίζω Doom. Ναι. Ό,τι και να σημαίνει τούτο.
Δηλαδή, εμένα εκεί με ανησυχία είναι ότι εντάξει, μπορεί φυσικά εντάξει, να μην παίζει και λίγο ρόλο και η εμπειρία μας και λέει... Το ότι είμαστε κοτζάκαρες, ας πούμε, και παίζουμε τέτοιους παιχνίδια εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Ενώ λίγο κούρασε με. Like, παίρνω ένα συγκεκριμένο σημείο, φυσικά εντάξει. Fast paced, εν συνέχεια στη τσίτα. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, done before, ενώ σου... Done before και στο original Doom, και στο Quake, και σε διάφορα παιχνίδια. Ήταν Brutal Doom ως προχτές, και τώρα παίζω original Brutal Doom, ουσιαστικά. Personally, I can't wait to play through it. Να το δω όλο το να δω Cyber Demon, τα λόγια στους δεκάμας. Είδαμε φυσικά το footage, να παλεύει σε διαφορετικό, να γεμώνει ένας χάρτης Mancubus, Revenants, Hell Knights, Barons of Hell, και να βουράς. Δεν έχεις ιδέα τι να κάνεις. Η μόνη μου ανησυχία είναι ότι ενάν το ίδιο level design που αρχίζει στο τέλος, τα ίδια assets κτλ. Εν το έχουμε δει, δηλαδή μπορεί να είναι και preliminary του τη σκέψη. Δική του σκέψη προσωπικά εμένα με χαλά, ενώ ξέρω που, και από promotional videos ότι γίνεται κόλαση μετά. Φυσικά τα industrial levels πόσο μπορούν να έχουν variation, ενώ... Ακριβώς, μα έτσι γι' αυτό που κάνω το λίγο θέμα, ας πούμε, στο ότι κουραστήκα πλέον. Μα είναι θέμα κουράστη. Outrage, internet outrage. Αλληλεγγύη. Ναι. Απλά, εντάξει, ξέρεις, εν του στυλ υπάρχει το sewer level, υπάρχει το ice level, υπάρχει το fire level. Spider cave. Υπάρχει το spider cave, έχουν τις αράχνες. Και πλέον, κανεί, something fresh. Κάτι λίγο πιο γενορκό. Ναι, εντάξει, Άρης, κόλλας και τα λοιπά. Υπάρχει κάποιος διαφορετικός τρόπος να το διατυπώσουμε. Μπορεί το Final Act να έρθει να με βρει όπως το λεωφορείο. Αν δεν έχω ιδέα να το Final Act. Π.χ. Θυμάσαι το Painkiller. Το τελευταίο στάδιο του Painkiller. Και είναι ήταν original. Εν το κάρτερας. Κάτι ρε το κάνει. People Can Fly. Right. Ένα Raven. Όχι, είναι People Can Fly. Η Raven νομίζω μπορεί να το κάνει publish. Μπορεί. Αλλά ήταν People Can Fly, μια πολεμική εταιρεία. Εν πάση περιπτώσει. Σαν εμπειρία των Doom. Gameplay wise, it's there. Εν Doom, πραγματικά. Εν Doom δεν μπορώ να το πω διαφορετικά. Εν γλίωρον, εν visceral, εν tactical. Εν ωραίο και εν αλλαγή με το μέσο του μελέ, το τρόπο που το εφαρμόσαν το σύστημα, ενώ σου εν. Ναι, και από κάποιο βάση, ναι, 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 δηλαδή κάνουμε στον το... Μέρος του παιχνιδιού, έναν απλά για το look και το chainsaw και όλα είναι μέρος των tactics των fights που να πρέπει να κάνεις implement διαφορετικά, απλά δυσκολεύεις τη ζωή σου. Ναι. Λοιπόν, Όταν, check it out, να ευχαριστήσουμε πάλι την Gamers Boulevard. Gamers Boulevard, τόσο για τη φανέλα, αλλά και για τη φανέλα που έχετε εσείς την ευκαιρία να κερδίσετε. Subscribe στο YouTube, στο κανάλι μας και comment που κάτω και είναι το αγαπημένο σας όπλο του franchise του Doom μέσα από την ιστορία που είναι εδώ και δύο δεκαετίες πλέον που τρέχει το franchise και φυσικά για το τι μας έδωσε το παιχνίδι να το δοκιμάσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και πρέπει και εσείς να δοκιμάσετε τον Doom. Όσοι φυσικά ήσασταν πάνω στο fans για το okay, it's good. It's a really single good. Player, yeah. Σίγουρα. Τώρα για το multiplayer... Horses for courses. Τι είναι το multiplayer εμένα δεν μου αρέσει. Ναι. Το single player έχει 14 ώρες campaign, το οποίο πιθανότατα να παίξετε ξανά και έχει και snap map. Το snap map είναι ένας τρόπος που κάνεις πολλά εύκολα χάρτες, πραγματικά πολλά εύκολα χάρτες, τους οποίους μπορείς να κάνεις publish και να παίξεις με άλλο τρεις, πώς λέγανε, 4 player co-op, ή deathmatch, όπως θέλεις, ή survival mode. Κάνεις και ένα map editor, το οποίο είναι πολύ εύκολο να χρησιμοποιηθεί και απλά κάνεις publish τους χάρτες και παίζεις τους παρέσεις. Δηλαδή, οπότε να υπάρχουν πλέον άπειροι χάρτες που μοιάζουν πάνω μία του πλήν με τα ίδια assets. Here's a foundry level. Ενούλα τα assets και έπαντος. Here's a Mars level. Oh my God. Ενούλα τα assets και έπαντος. Όπως και να έχει, ευχαριστούμε την Gamers Boulevard, ευχαριστούμε σας και εσάς. And stay tuned για καινούριες εξελίξεις καθώς εξελίσσεται η εκπομπή μας. Oh yes. Θα μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. So be sure to subscribe. Subscribe. And we'll see you next time. Later.